Νίκη, πρόκειται για τη δεύτερη εταιρεία που ανακοινώνει αποτελέσματα της τρίτης και τελικής φάσης δοκιμών του εμβολίου. Σύμφωνα με την εταιρεία, το εμβόλιο έχει, όπως ακούσαμε, αποτελεσματικότητα 94,5%. Από τους 11 ασθενείς που νόσησαν βαριά, δεν είχαν εμβολιαστεί. Κάτι που σημαίνει, είναι ένδειξη, ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο προστατεύει από βαριά νόσο του κορονοϊού. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα πιο σημαντικό και μεγάλο προσόν του συγκεκριμένου εμβολίου είναι ότι μεταφέρεται πάρα πολύ εύκολα στους μείον 20 βαθμούς, δηλαδή στην κατάψυξη, και μπορεί να διατηρηθεί στη συντήρηση, δηλαδή σε ένα φαρμακείο. Κάτι που, όπως καταλαβαίνεις, κάνει τη διανομή του ιδιαίτερα εύκολη. Αξίζει να σημειωθεί, Νίκη, ότι συμμετείχαν σε αυτό 300.000 εθελοντές, 150.000 πήραν το φάρμακο και 150.000 πήραν το ψεύδο φάρμακο. Η πρόεδρος της Κομισιόν σήμερα ανακοίνωσε ότι η συμφωνία με τη Moderna θα υπογραφεί σύντομα. Άλλωστε, η προσυμφωνία με την Κομισιόν έχει ήδη υπογραφεί στις 24 Αυγούστου. Και να σου πω, για να κλείσω, ότι σήμερα η Κομισιόν ανακοίνωσε το πέμπτο συμβόλαιο που υπογράφει με φαρμακευτική, με τη γερμανική CureVac, η οποία είναι η εταιρεία, σου θυμίζω, που είχε αποπειραθεί να αγοράσει ο Τραμπ, προκειμένου να διοχετεύσει τα εμβόλια αποκλειστικά σε Αμερικανούς πολίτες. Σε μια κίνηση που είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Ευχαριστούμε τη Μαρία Ψαρά.